Καλημέρα σας. Πρωινό 28 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Βρίσκομαι σε παιδινό λιβάδι. Βιότοπος όπου αγαπάει το πλευρό τους Ερήγγη. Βαριέτας Ερήγγη. Πλευρωτός του Ερήγγιου, του Αγκαθιού. Έχω βρει μερικά καρποσώματα. Ανάμεσα στους Ερήγγιους. Λοιπόν. Πλευρωτούς Ερήγγη, πλευρωτούς του Ερήγγιου. Πρόκειται για βασιδιομύκητα, ο οποίος παρασιτεί στις ρίζες του Ερήγγιου Καμπέστρε, Ερήγγιος ο παιδινός. Το άνοιγμα του πηλιδίου φτάνει από 5, 10, 15 έως και 20 εκατοστά, γίνονται αρκετά μεγαλόσωμα. Πυλιοδερμίδα, καφετιά, ανοιχτόχρωμη ή σκουρόχρωμη, μερικές φορές λευκοπή έως και μαυριδερή. Με γυριστή περίμετρο για αρκετό διάστημα, κολποτή συνήθως, όπως το συγκεκριμένο, κυματιστή, σχεδόν πάντα η περίμετρος του γίνεται πιο ανοιχτόχρωμη, επιδερμίδα του κάπως ινώδες, μερικές φορές λεπιδωτή. Η ημενοφόρα επιφάνεια αποτελείται από ελάσματα αρκετά πυκνά, διχαλωτά, αρκετά κατερχόμενα προς το πόδι, εφαπτώμενα, του ίδιου χρωματισμού με την πυλιοδερμίδα, αργυλόχρωμα, κρέμ, λευκοπά ή πιο σκουρόχρωμα. Πόδι κυλινδρικό, σε πρώιμο στάδιο μερικές φορές ροπαλομορφό, με οξύλικτη βάση, λευκοπό και αυτό. Σάρκα λευκή, λευκοπή που δεν μεταχρωματίζεται στο κόψιμο, με ευχάριστη οσμή μανιταριού που χαρακτηρίζει το είδος. Με γλυκιά γεύση. Πρόκειται για κοινό είδος. Εμφανίζεται από πολύ χαμηλά παιδινά λιβάδια έως και σε αρκετά μεγάλα υψόμετρα, όπου υπάρχει το Ερήγγιουμ Καμπέστρε ή το Ερήγγιουμ Μαριτίμουμ ή και κάποια άλλα ακόμη. Παρόμοια είδη είναι και το πλευρωτούς Ερήγγι Βαριέτας Φερούλα, το οποίο παρασιτεί στις ρίζες του φυτού Φερούλα Κουμούνης. Το πλευρωτούς Ερήγγι Βαριέτας Ελαιοσολύν, το πλευρωτούς Ερήγγι Βαριέτας Νευροντένσις,
το πλευρό του οστριάτους, το οποίο εμφανίζεται σε νεκρά δέντρα ή σε ζωντανά ανάλογα τις πληγές που έχουν. Πάντα όμως εκείνο το βρίσκουμε απαρασιτή πάνω σε νεκρό ξύλο ή ζωντανό, ενώ το συγκεκριμένο και τα άλλα παρόμοια παρασιτούν σε διάφορα φυτά, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Εμφανίζεται σχεδόν όλο το χρόνο, περισσότερο όμως από τα τέλη Οκτωβρίου έως και τα μέσα Απριλίου, μερικές φορές και το καλοκαίρι. Είναι μανιτάρι κοινό, όπως είπαμε, που το βρίσκουμε σχεδόν όλο το χρόνο. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα το σημείο όπου εφάπτεται το μανιτάρι. Στο φυτό Eryngium campestre. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι τα πόδια τους μπορούν να φτάσουν από 5 έως 8 εκατοστά σε ύψος, το πολύ πολύ 10, και 3 εκατοστά σε φάρδος. Μερικές φορές μπορεί να γίνουν και ροπαλόμορφα, όπως το συγκεκριμένο. Πανέμορφα. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι η επιδερμίδα του γίνεται κάπως ινώδες ή λεπιδωτή, ανάλογα τις συνθήκες υγρασίας του περιβάλλοντος. Εδώ έχω βρει μια οικογένεια ακόμη από πλευρά του Σερίγγι. Τα οποία βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Πολύ όμορφα. Και βέβαια πρόκειται για φαγόσιμο πολύ νόστιμο είδος. Πολύ όμορφα, πανέμορφα. Ευχαριστώ πολύ.